εσωτερικεύει και αφομοιώνει πολύ καλά τις κατακτήσεις του παρελθόντος, στοιχεία από πολλά ρεύματα. Δηλαδή το έργο του μας θυμίζει όλα αυτά τα ρεύματα που παρέθεσα, να μην τα ξαναλέω και σας ζαλίζω. Εμένα μου θύμισε Πικάσο, μου θύμισε Κίρχνερ, μου θύμισε Σαγκάλ, μου θύμισε ρώσικη φολκλωρική τέχνη, υπενικτικά βέβαια, αλλά τη θυμίζει. Δεν βλέπω, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω, δεν έχω δει και όλο το έργο, προσωπικό στυλ που να το τηρεί συνέχεια. Και αυτό δεν είναι στα αρνητικά. Ίσως δεν θέλει να υποδουλωθεί σε ένα στυλ. Ίσως ακόμη είναι εν εξελίξη. Είναι θέμα συζήτησης. Δεν μπορώ να το ξέρω. Το αφήνω στο πλάι. Τι άλλο μπορώ να δω. Μια παραδοχή και πίστη στο θρησκευτικό ιδεώδες. Το δείχνουν υπαινικτικά και τα θέματα και κάποιες απεικονίσεις θρησκευτικών στοιχείων. Εκεί που δεν το περιμένεις κιόλας. Επίσης, αναγνώριση της δύναμης του συναισθήματος ως κινητήρια δύναμη. Πολύ επιρροή, πολύ επιρροή τέλος πάντων, από τη ρώσικη κουλτούρα όσο εγώ την ξέρω. Μέσα από τη λογοτεχνία εγώ την ξέρω περισσότερο και από την όποια ιστορία ξέρω. Δηλαδή, η προτίμηση στην ψυχογραφία. Νομίζω ότι αγαπάει τα πορτρέτα, πρόσεξα ένα-δυο πορτρέτα και μάλιστα και αυτοπροσωπογραφία και είδα ότι έχουν έντονα ψυχογραφική τάση. Είναι αγαπημένο σπόρα, το πούμε, των Ρώσων διανοουμένων και καλά κάνουν. Θυμηθείτε εξάλλου τον Ντοστογεύσκη, άνοιξε τους δρόμους της ψυχολογίας. Ένα άλλο έτσι, στοιχείο που βλέπω είναι ότι τον ενδιαφέρει το σήμερα πάρα πολύ, δεν μένει δυνικά στο παρελθόν, αλλά έχει, νομίζω, την εξής φιλοσοφία, ότι όλοι ως άνθρωποι είμαστε μέσα στο ποτάμι που λέγεται κοινωνικό και ιστορικό γύρνεστε, δηλαδή σε αυτή τη διαρκή ροή. Ως άνθρωποι προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις κάθε φορά στα προβλήματα που προκύπτουν. Αλλά νομίζω η πίστη του είναι ότι οι λύσεις, όσο καλές και αν είναι, είναι ανθρώπινες, άρα είναι ατελείς. Από κάπου άνωθεν έρχονται λύσεις και βουλές υπερβατικές, που αυτές δίνουν τις τελικές απαντήσεις. Και εδώ τον βρίσκω βαθιά θρησκευόμενο ή επηρεασμένο. Εγώ αυτά τα έχω βρει μέσα στη λογοτεχνία. Μου θυμίζουν και Αχμάτοβα, όση μετάφραση μπορούσα να βρω, και Μπρόντσκι και Καβάφη. Τώρα που το κατάλαβες οι θάκες τι σημαίνουν, νομίζω ότι φαίνεται στο έργο του. Δηλαδή, ενώ αφομοιώνεις επαναστατικά ρεύματα και επιθετικά, δεν είναι επιθετικός, δεν είναι επαναστατικός, είναι γαλήνιος, είναι ένας ψύχρεμος, νυφάλιος παρατηρητής. Λατρεύει όμως και την ορμή και τη σύγκρουση και τις αντιθέσεις. Βλέπει την ανθρωπιά έτσι με μια σοφία ανθρώπου όριμης ηλικίας. Δεν ξέρω πόσο τον έχει επηρεάσει η διαβίωσή του στην Ελλάδα, αλλά μάλλον την αγαπάει ως χώρο. Μάλλον. Όχι μόνο με την επιλογή των ιστορικών θεμάτων, αυτό εντάξει, φυσικό είναι. Επίσης, του αρέσει η πρωτοτυπία, του αρέσει το να υπερβαίνει τα δεδομένα, είναι στα σύν του. Τώρα, για τη διαμόρφωση προσωπικού στυλ δεν μπορούμε να πούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω τίποτε αρνητικό. Αν θέλετε κατά πίνακα να πούμε κάποια πράγματα, δηλαδή η πρωτοπορία έγκυται στο ότι θέματα που έχουν παρελάσει από την τέχνη, παλιά, τα δίνει με ένα καινούριο δικό του τρόπο. Για μένα
είναι η παροιμία, ισχύει η παροιμία που λέει «γεμίζει παλιά βαρέλια με καινούριο κρασί». Δηλαδή μας κάνει και βλέπουμε και αυτά τα ρεύματα του 20ου αιώνα με άλλο μάτι. Ας πούμε, έχετε στο πλάι σας τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει τον δράκονα. Έτσι δεν είναι ο τίτλος? Ναι. Λοιπόν, δείτε πόσο τολμηρή είναι η στάση και η θέση που επιλέγει του Αγίου. Εντελώς πρωτότυπη. Χωρίς όμως να αποσιωπά, να αφαιρεί τα βασικά στοιχεία του θέματος. Το άλογο, τον υπέα, τον πολεμιστή, τον μαχόμενο. Δεν υπερβαίνει, εγώ βρίσκω και ελληνικότητα, δεν υπερβαίνει την ορθή οργάνωση, την ορθολογιστική του πίνακα, δηλαδή ισορροπία, συμμετρία, οργανώνει, έχει ασφάλεια και σιγουριά. Όσοι όγκοι υπάρχουν στη μια πλευρά, υπάρχουν και στην άλλη. Αν θεωρήσουμε έναν κάθετο άξονα συμμετρία στη μέση. Συνομιλία χρωμάτων ζεστών και ψυχρών, ζεστά για τον πολεμιστή, ψυχρά για το τέρας, το θηρίο. Ένταση που ένταση που, ναι, με αυτό είναι η εξπρεσιονιστική γλώσσα. Με υπερβολή, με συστροφή των όγκων, με πολύπλοκες καμπύλες, με έντονη σύγκρουση και συμπλοκή, να εκφράσει τον αγώνα. Είναι ένας άνθρωπος και Άγιος βέβαια που αγωνίζεται. Πιο έντονη στιγμή δεν νομίζω να υπάρχει και φάση στη ζωή ενός ανθρώπου, μη φανταστείτε μέσα στα όρια πρέπει σ' όλοι και καλά να είναι αυτά. Και εδώ πέρα ότι είναι η πρώτη φορά που επιχειρήστηκα τις οριζόντια, δηλαδή ο Ιησούς του Μονάχου είναι σε κάθε. Ναι, αυτό, γι' αυτό είπα τολμηρή στάση και κίνηση. Το ξέρετε τον Άγιο Γεώργιο, ακόμη από το Φράκα υπέ. Ένας καβαλάρης που αγκονίζεται αμφάς, συγγνώμη, προφίλ, και απέναντι σκοτώνει το θηρίο που είναι συνήθως και λίγο σε πιο μικρό μέγεθος, με την παντοπλία του και τα λοιπά, τυπική απεικόνηση. Δείτε, ας πούμε, εδώ, τον Άγιο. Για να δείτε και τον υπενιγμό για το θρησκευτικό συνέστημα, ο χριστιανισμός και η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, έλεγε ο Ντοστογιέφσκι. Λοιπόν, όλοι, ας το πούμε, όλος ο λυρισμός βρίσκεται στο πρόσωπο. Μπορεί να είναι παραμορφωμένη η φόρμα του σώματος, όπως την ξέρουμε εμείς από την οπτική πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρχει υπερβολή, αλλά όταν βλέπεις το πρόσωπο, βλέπεις ένα αγγελικό πρόσωπο. Με το βλέμμα, δηλαδή είναι, ο ιδεαλισμός είναι εκεί. Στο πρόσωπο και στη στάση του, στη θέση του κεφαλιού. Είναι εξπρεσιονιστική γλώσσα η παραμόρφωση, οι γωνίες, οι πεθλασμένες, αλλά κυριαρχούν και οι καμπύλες σε αυτά τα έργα. Ο έντονος συμβολισμός. Από την άλλη μεριά, φεύγοντας, μπορείτε να δείτε τον πιανίστα. Πού? Τον πιανίστα τον έχετε δει να απεικονίζεται πόσες φορές και σε ζωγραφικά έργα και παντού. Το πιάνο και ο καλλιτέχνης μπροστά. Και να αποδίδεται με ένταση στα δάχτυλα, στο πρόσωπο, στη στάση του σώματος, ναι. Αλλά εδώ θα τον δείτε σε τέτοια αποσπασματικότητα και το πιάνο και ο πιανίστας, νομίζω και ένταφο, είναι το πιάνο και ένταφος αυτό, δεν είναι με τα πόδια εκείνα, που μας υποχρεώνει να δούμε το αμφάς, το προφίλ, τα χέρια από τη μια οπτική γωνία, από την άλλη οπτική γωνία. Γενικά, εκεί βλέπουμε και γλώσσα αρχιβισμού. Αυτή δηλαδή μας βάζει να γυρίζουμε γύρω-γύρω από το αντικείμενο, χωρίς να γυρίζουμε φυσικά. Συνδυάζοντας τις πολλές όψεις, χωρίς αυτές να φτιάχνουν μία αρμονία όπως γινόταν ακαδημαϊκά, αλλά διαχωριζόμενες και έλλειμες συμπλεκόμενες συγχρόνως. Πώς να το πούμε, η τόλμη στη σύνθεση, η έξαρση της φαντασίας και η διάθεση να σπάσουν τους φραγμούς και να υπερβούν τα εσκαμμένα ήταν πολύ έντονη σε όλο τον 20ο αιώνα
Και φαίνεται ότι πολύ καλά τη μελετάει ο κ. Σιφημίδης. Αν συμφωνεί. Δεν ξέρω με πόσα διαφωνεί από αυτά που είπα. Νομίζω, ναι. Δηλαδή έχει στοιχεία εξπρεσιονισμού, έχει κυβισμού, εντονότατα. Μου θυμίζει όμως και πολύ Σαγκάλ. Το όνειρο του Σαγκάλ, την ικανότητά του να ονειρεύεται, πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο. Δεν θα ήθελα το χειροκρότημα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι αυτά δεν τα είπα ούτε για να γίνετε πιο σοφοί, ούτε να φύγετε παντογνώστες περί την τέχνη εδώ, αλλά γιατί πιστεύω ότι ναι, αυτό που μας, ξέρω που μας ανεβάζει, μας κάνει πιο ποιοτικούς, μας ολοκληρώνει, δεν είναι ούτε η επιτυχία, η προσπάθεια είναι. Ούτε. Δεν είναι, ας το πούμε, η γνώση μόνο, είναι η αγάπη, το μεράκι. Αρκεί να κάνεις με αγάπη και μεράκι κάτι, ούτε και η έκταση είναι. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό είσαι και εκεί που είσαι, αν δεν είσαι με το μεράκι. Ναι, για όλους πιστεύω ισχύει, όλοι, κάτι αγαπούμε όλοι και τι θέλουμε, με μεράκι να το κάνουμε. Αλλά και κυρίως είναι η αλήθεια. Τώρα, για την αλήθεια στην τέχνη, το προσπαθήσαμε μαζί. Ψάχνουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Σας κούρασα βέβαια. Ευχαριστώ.